Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο προσιτή και ενσωματώνεται σε διάφορες πτυχές της ζωής μας, γίνεται επιτακτική η ανάγκη κατανόησης των πιθανών κινδύνων. Πρόσφατα, η ομάδα Future Tech στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης συνέταξε μια βάση δεδομένων με πάνω από 700 πιθανούς κινδύνους της AI τεχνολογίας. Οι κύριες ανησυχίες των ερευνητών είχαν να κάνουν με την ασφάλεια, τις μεροληψίες και τις διακρίσεις και το απόρριτο. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τρόπους με τους οποίους τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να μας βλάψουν, σύμφωνα με τους ερευνητές. Νούμερο 1. Η τεχνολογία Deepfake, που βασίζεται στο AI, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Χάρη στην τεχνολογία AI, δημιουργούνται όλο και περισσότερα εργαλεία για την κλωνοποίηση φωνής και τη δημιουργία εικόνων ή βίντεο. Αυτές οι τεχνολογίες εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την πιθανή χρήση τους στη διάδοση παραπληροφόρησης και προπαγάνδας με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Επιπλέον, με το deepfake περιεχόμενο, οι hackers μπορούν να πραγματοποιήσουν πιο πιστικές phishing επιθέσεις χρησιμοποιώντας εικόνες, βίντεο και ηχητικές επικοινωνίες που δημιουργούνται από AI. Τέλος, πολλοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία deepfake για να δημιουργήσουν ψεύτικο πορνογραφικό περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες ανυποψίας των ανθρώπων. Νούμερο 2. Απώλεια ελεύθερης βούλησης λόγω AI. Ένα ανησυχητικό ζήτημα είναι η αυξανόμενη ανάθεση αποφάσεων και ενεργειών στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν και αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο, η υπερβολική εξάρτηση από το AI θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων στους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά οι άνθρωποι μπορεί να χάνουν την ελεύθερη βούλησή τους. Νούμερο 3. Εξάρτηση και προσκόλληση στο AI. Ένας άλλος κίνδυνος της AI τεχνολογίας είναι η πιθανότητα να υπερεκτιμήσουν οι άνθρωποι τις ικανότητες της τεχνολογίας και να υπονομεύσουν τις δικές τους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία. Επιπλέον, οι επιστήμονες ανησυχούν ότι οι άνθρωποι μπερδεύονται λόγω της χρήσης γλώσσας που μοιάζει με άνθρωπο. Αυτό θα μπορούσε να οθήσει τους ανθρώπους να αποδώσουν ανθρώπινες ιδιότητες στην τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί συναισθηματική εξάρτηση και αυξημένη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της. Η συνεχής αλληλεπίδραση με τα συστήματα AI μπορεί επίσης να κάνει τους ανθρώπους να απομονώνονται από τις ανθρώπινες σχέσεις. Νούμερο 4. Σύγκρουση με ανθρώπινα συμφέροντα. Ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αναπτύξει στόχους που έρχονται σε αντίθεση με τα ανθρώπινα συμφέροντα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα AI είναι σε θέση να φτάσουν ή να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλές τεχνικές προκλήσεις με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως παρανόηση ή εσφαλμένη εφαρμογή των στόχων που θέτουν οι άνθρωποι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντισταθεί στις ανθρώπινες προσπάθειες να ελεγχώ της, ειδικά εάν αντιλαμβάνεται την αντίσταση ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο επίτευξης των στόχων του. Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει πολλούς κινδύνους για την ανθρωπότητα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Αλλά αυτό ισχύει για οποιαδήποτε τεχνολογία. Δεν πρέπει να σταματήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις λόγω του φόβου πιθανής βλάβης, αλλά αντίθετα, πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε συστήματα με ηθικά κριτήρια και κατάλληλες διασφαλίσεις.